οι γονείς ή και φίλες. Σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στο άνοιγμα όχι μόνο της οδηγικής χρονιάς, αλλά και της ανακαινισμένης μας εστίας, που για πάνω από ένα χρόνο έμεινε κλειστή λόγω των επισκευών. Σας ευχόμαστε ο χρόνος που έρχεται να είναι πιο δημιουργικός με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού εδώ στη Σκιάθο. Αρχικά θα ήθελα να πω το πρώτο μεγάλο μπράβο στα μέλη του τοπικού συμβουλίου και στα στελέχη. Που έβαλαν όλες τους τις δυνάμεις για να επιτευχθεί αυτό το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης εσωτερικά ανακαίνησης της εστίας μας, ώστε σήμερα να μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσω για έναν θεσμό, ο οποίος από σήμερα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, ποδαρικός, αυτόν τον θεσμό θα μας κάνει η Παναγιώτα η Βιολέτα και η Κυριακή Κωνσταράμος. Εμείς σε αυτό το βιβλίο θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλους αυτούς που είτε έκαναν μία πράξη κάποια στιγμή, είτε φόρεσαν το μαντήλι και για 2, 3, 4, 5 χρόνια υπήρξαν οδηγοί. Η Παναγιώτα η Βιολέτα και η Κυριακή Κωνσταρά για 4 χρόνια ήταν στο τοπικό συμβούλιο. Σοφά ο οργανισμός του οδηγισμού λέει ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στην παρέα του οδηγισμού μπορεί να μείνει έως 4 χρόνια στο συμβούλιο, να μην διορίζεται, να κάνει να ξεκουραστεί 2 χρόνια και μετά μπορεί να επιστρέψει. Λοιπόν, σήμερα αποχαιρετάμε την Παναγιώτα, την Βιολέτα και την Κυριακή του Κωνσταρά. Λοιπόν, και θέλουμε εσείς να έχετε το πρώτο αριθμό Μητρώου σε αυτό το βιβλίο που λέγεται «Φίλοι του οδηγισμού» και φυσικά ακολούθως θα το υπογράψουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα θα ακουστούν τα ονόματά τους και θα τους τιμήσουμε για το έργο της εστίας. Σας ευχαριστώ εγώ από καρδιάς.